Αν θέλουμε να προσευχηθούμε για ένα συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, αρκεί να αναφέρουμε μόνο το όνομά του και να λέμε «Κύριε, βοήθησε τον τάδε», χωρίς άλλα πράγματα, αφού ο Θεός γνωρίζει τα πάντα και ξέρει ποιο θα είναι το καλύτερο για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, μπορούμε, παιδιά, να προσευχηθούμε αναμφισβήτητα, χωρίς να μένουμε στην υπόθεσή του. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πούμε στον Θεό την υπόθεση του άλλου ανθρώπου, αλλά η φράση «Κύριε, βοήθησέ τον», αν δεν συμφέρει να τον βοηθήσει ο Θεός, ή «Κύριε, δώσε του τούτο ή εκείνο την επιτυχία στις εξετάσεις», αν δεν θέλει ο Θεός, προσέξτε με, αν δεν θέλει ο Θεός, πώς θα υποβάλλουμε στο Θεό εμείς τι να κάνει? Γι' αυτό ο καλύτερος τρόπος είναι να λέμε «Κύριε, ελέησέ τον», όχι «βοήθησέ τον», αλλά «ελέησέ τον», διότι το έλεος του Θεού είναι εκείνο που ξέρει τι θα κάνει, ποιο δηλαδή είναι το πνευματικό συμφέρον. Θα πρέπει λοιπόν να λέμε «Κύριε, ελέησέ τον τάδε», «ελέησέ τον», «ελέησέ τον». Βέβαια θα μου πείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση της υποθέσεως του άλλου? Ναι, μπορούμε. Αν θέλετε και δική μας ανάλυση μιας υποθέσεως δικής μας, μπορούμε να πούμε στον Θεό «Κύριε, με απασχολεί αυτό το πρόβλημα». Ακούστε με, έτσι όπως με ακούτε τώρα. «Κύριε, με απασχολεί αυτό το πρόβλημα. Εσύ το ξέρεις. Δες πώς οι άλλοι άνθρωποι με βλέπουν. Πώς εγώ κινούμαι. Πώς σκέπτομαι. Πώς σκέπτονται. Πώς επιδρούν και το καθεξής». Μπορώ να κάνω ανάλυση? Αναμφισβήτητα ναι. Μάλιστα έχουμε πλήθος τέτοιες περιπτώσεις στο ψαλτήρι. Αλλά έχουμε, πώς παραπονείται ο Δαβίδ, παραπονείται τροποτινά, λέει «Κύριε, οι εχθροί μου το και το». Αυτοί μιλούν ειρηνικά, όμορφα, και τα λόγια τους, ενώ μοιάζουν ότι είναι πολύ γλυκά και πολύ ωραία, είναι βολίδες. Βολίδα είναι η πέτρα. Με ωραίο τρόπο ρίχνουν τις πέτρες των να πληγώσουν. Το λέγει ο Δαβίδ αυτό. Και έχουμε και πάρα πολλές προσευχές μέσα στην Αγία Γραφή που γίνεται έκθεση μιας υποθέσεως. Και μάλιστα υπάρχει εξής σε πολλά σημεία της Γραφής, και μάλιστα στο ψαλτήρι, ότι εσύ να πεις το θέμα σου στο Θεό. Ανακοίνωσέ του αυτό που έχεις. Και οι πατέρες το λέγουν αυτό. Συνεπώς ο Θεός το ξέρει. Δεν τίθεται θέμα. Σε ξέρει πριν γεννηθείς, πριν υπάρξει ο κόσμος σε ξέρει. Και τι θα σου συμβεί, τα ξέρει όλα ο Θεός. Αλλά θα του εκθέσεις το θέμα σου. Έχει αξία αυτό. Θα κάνουμε λοιπόν ανάλυση και θα πούμε στον Κύριο: «Κύριε, με απασχολεί αυτό και αυτό και αυτό. Εσύ ξέρεις, ξέρεις ποιος είμαι, βοήθησέ με». Και τότε ο Κύριος ή ελέησέ με ή δώσε την κατάλληλη λύση εσύ. Εσύ ξέρεις πώς πρέπει να ενεργήσεις. Εγώ δεν σου υποδεικνύω, μόνο σου εκθέτω τα πράγματα και εσύ να βοηθήσεις. Αναμφισβήτητα, παιδιά, μπορούμε έτσι να κινηθούμε και είναι ανάγκη έτσι να κινηθούμε.